Γεια σας και καλώς ήρθατε σε αυτό το βίντεο. Θα ήθελα σε αυτό το βίντεο να συζητήσω, να σας πω τι σημαίνει άντρας. Άντρας για μένα σημαίνει αυτός ο οποίος δεν είναι πούστης στη συμπεριφορά ή πούστης στην πραγματικότητα. Δηλαδή για να είναι άντρας κάποιος πρέπει να μην είναι με την καλή έννοια πούστης και με την κακή, με τη μία έννοια πούστης και με την άλλη έννοια που λέμε πούστης. Δηλαδή πρώτα απ' όλα, δεν έχει πρώτα απ' όλα γιατί τα δύο είναι εξισωματικά πρώτα απ' όλα. Είναι εξισωματικά και τα δύο. Από τη μία, για να είναι άντρας, πρέπει να μην είναι πούστης με την έννοια ότι δεν πρέπει να κάνει πουστιές, πρέπει να είναι ντόμπρος, πρέπει να είναι σωστός, πρέπει να σέβεται όσο μπορεί παραπάνω ορισμένα πράγματα που πρέπει να σέβεται, πρέπει να έχει αξίες, να έχει αρχές, να... όλα αυτά. Και δεύτερον, πρέπει να μην είναι πούστης με την άλλη έννοια, δηλαδή να πηγαίνει με γυναίκες. Οπότε για μένα χρειάζονται αυτές οι δύο προϋποθέσεις για να είναι άντρας. Ένας άντρας δεν μπορεί να είναι σαν... δεν μπορεί να κάνει αυτό που κάνει η γυναίκα. Η γυναίκα είναι ικανή προκειμένου να βγάλει προς το ζήν και όχι μόνο για να κάνει περιουσία, να κάθεται και να την πηδάνε και να γίνεται πουτάνα. Ο άντρας, και πρέπει να το σέβονται αυτό η γυναίκα και τον άντρα, εντάξει βέβαια μπορεί να γίνει ζυγκολό π.χ. να το κάνει αυτό, πολύ δύσκολα βέβαια μπορεί να το κάνει αυτό, δεν μπορεί να το κάνει τόσο εύκολα να γίνει ζυγκολό, αλλά μου πείτε μπορεί να γίνει και ζυγκολό, ναι. Αλλά βλέπετε πόσο πολλοί έχουν γίνει γυναίκες που προσπαθούν να βρουν κάποιον πλούσιο, ορισμένες γυναίκες, είναι gold diggers, είναι. Στοχεύουν στο χρήμα και άλλες το κάνουν και επάγγελμα και είναι πουτάνες εγώ, σε στούντιο, σε call girls, είναι πόρνες πολυτελείας που βρίσκουν κάποιους πλουσίους και τους τρώνε τα λεφτά, δουλεύουν σε οίκους ανοχής, σε διάφορα τέτοια μέρη. Ο άντρας δεν το κάνει τόσο πολύ αυτό και πρέπει να το σέβονται γενικά και οι γυναίκες και όλοι πρέπει να το σεβόμαστε αυτό για την έννοια του άντρα, ότι ο άντρας παλεύει σε αυτή τη σημερινή κοινωνία, είναι πολύ δύσκολο για τον άντρα. Ο φεμινισμός, ο οποίος φεμινισμός ήδη έχει φτάσει και πέρα που πρέπει να φτάσει πολλά χρόνια πριν, δηλαδή εδώ και πολλά χρόνια έχει ίσα δικαιώματα άντρας και γυναίκα και ίσες υποχρεώσεις, αλλά πλέον ο φεμινισμός που λένε, ας πούμε, ότι υπάρχει πια φεμινισμός και που παλεύουν οι γυναίκες για τα δικαιώματά τους, έχει φτάσει σε ένα σημείο που οι γυναίκες και οι άντρες έχουν ίσα δικαιώματα, αλλά προσπαθούν με το φεμινισμό να βγάλουν κάποιες υποχρεώσεις οι οποίες είναι ίσες με τον άντρα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ήδη ο άντρας και η γυναίκα έχει ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις. Αλλά προσπαθούν τώρα με τον νέο φεμινισμό, με τον φεμινισμό των τελευταίων ετών, να βγάλουν κάποιες υποχρεώσεις της γυναίκας και έτσι ο άντρας να έχει ίσα δικαιώματα με τη γυναίκα, αλλά να έχει πολύ παραπάνω υποχρεώσεις από τη γυναίκα. Αυτό πιστεύω είναι το λάθος. Ότι έχει ο άντρας ίσα δικαιώματα με τη γυναίκα, αλλά έχει πολύ παραπάνω υποχρεώσεις. Έχει πολύ παραπάνω υποχρεώσεις. Δεν ξέρω αν θα πρέπει σε αυτό το βίντεο να το αναλύσω τόσο πολύ για να σου πω τι παραπάνω υποχρεώσεις έχει και δεν ξέρω αν σας το έλεγα κιόλας πόσο συμφωνούσατε. Θα μπορούσατε να πείτε άλλα πράγματα. Παραδείγματο χάρη, ο άντρα έχει την υποχρεωτική θητεία που η γυναίκα δεν την έχει. Μέγα λάθο. Μέγα λάθο. Στο Ισραήλ οι άντρε πάνε 3 χρόνια στρατό. Το Ισραήλ είναι μια τελείω στρατιωτικοποιημένη κοινωνία, στην οποία έχουν πάρα πολλέ απειλέ από του μουσουλμάνου και έχουν αναγκαστεί να έχουν ένα πολύ ισχυρό στρατό για τον πληθυσμό και για το μέγεθος της χώρας, έχουν τεράστιο στρατό, στον οποίο έχουν υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, όπως και στην Ελλάδα. Οι άντρες πάνε 3 χρόνια στρατό και οι γυναίκες πάνε 2 χρόνια στρατό. Στην Ελλάδα δεν πάνε στρατό οι γυναίκες. Το θεωρείτε, ας πούμε, σωστό αυτό. Έχουν ίσες υποχρεώσεις. Έχουν βγάλει και ένα παραμύθι, π.χ. που λένε ότι οι άντρες πάνε στρατό μεν, αλλά οι γυναίκες περνάνε 9 μήνες στην εγκυμοσύνη. Δεν ξέρω, αυτό έχω καπαλιά, δεν ξέρω αν αυτό βγάζει λογική δηλαδή. Το θέμα της γυναίκας με την εγκυμοσύνη είναι θέμα επιλογής αν θα έχει μωρό ή άλλη. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντίστοιχα με το θέμα της εγκυμοσύνης θα μπορούσαμε να το
συσχετίσουμε αυτή την υποχρέωση της γυναίκας με άλλες υποχρεώσεις του άντρα που έχει κατά τη διάρκεια του ηγετού της εγκυμοσύνης ο άντρας. Παραδείγματος χάρη, ο άντρας έχει κάποιες υποχρεώσεις που είχε όταν είναι έγκυος η γυναίκα. Της γυναίκας συμμερίζουν πολλά φαγητά, πάει αργά και της αγοράζει φαγητά ο άντρας, την προσέχει. Παραπάνω όταν είναι έγκυος, να μην χτυπήσει κτλ. Άρα δεν μπορούσαμε να συσχετίσουμε το θέμα, την υποχρέωση της στρατηγικής θητείας στην Ελλάδα, στον άντρα, με την εγκυμοσύνη της γυναίκας στην Ελλάδα. Δεν είναι το ίδιο. Αυτό. Βασικά αν ήμουνα. Είχα την εξουσία εγώ στα χέρια μου, θα έκανα σίγουρα υποχρεωτική θητεία και για τις γυναίκες. Γιατί αυτό είναι το δίκαιο. Και γίνεται και σε άλλες χώρες και βλέπουμε και τα παραδείγματα, ας πούμε, του Ισραήλ. Έπειτα άλλες υποχρεώσεις που έχει από πολύ μικρά που είναι τα παιδιά, βλέπουμε ότι όταν βλέπουμε ένα αγοράκι και πάει να κλάψει, αυτό που πούν οι πιο περισσότεροι άνθρωποι που κάνουν κακώς, βέβαια το κάνουν, όταν πάει να κλάψει ένα αγοράκι, πάνε και του λένε, ας πούμε, έλα ρε, πού είσαι, κάφεις και κλαις. Τι είσαι, αδερφή είσαι, φλόρα είσαι, κάφεις και κλαις. Τι κάφεις και τρες, άντρας είσαι, ρε, πας και στρατό, τι κάφεις και κλαις. Ενώ όταν κλαίει ένα κοριτσάκι, ας πούμε, κάθε το λυπούνται όλοι και λένε, αχ, το κοριτσάκι, ποιος του έκανε, τι σου έκανε κανείς, ποιος σου έκανε κακό να τον δείρω, ποιος σου έκανε κακό ας πούμε, να τον κάνω έτσι, ποιος σου έκανε κακό για αυτό, ποιος σου έκανε κακό για το άλλο. Και βλέπουμε ότι πολύ μικροί έχουν μια πολύ διαφορετική αντιμετώπιση σε άντρες και γυναίκες. Οπότε δεν μπορεί να υφίσταται ίσα δικαιώματα και ίσα υποχρεώσεις σε μια κοινωνία που από μικρά τα παιδάκια έχουν παραπάνω, δέχεται ειδική μεταχείριση στο κοριτσάκι από το αγοράκι. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ίσα δικαιώματα και ίσα υποχρεώσεις στη σημερινή κοινωνία γι' αυτό λόγο. Έπειτα τι άλλο. Βλέπουμε έξω στην κοινωνία η γυναίκα, ας πούμε, στον ερωτικό τομέα, ας πούμε. Τώρα πριν σου πω για τον ερωτικό τομέα, θα ήθελα να σου πω ότι εγώ προσωπικά δεν θέλω να γίνω γραφικός, αλλά δεν θέλω να νομίζετε ότι είμαι και κανένας αγάμητος που σας τα λέω αυτά για τον ερωτικό τομέα που θα σας μιλήσω τώρα. Έχω πάει εγώ προσωπικά που σας τα λέω όλα αυτά για τις γυναίκες, έχω μια πολύ καλή αντιμετώπιση από τις γυναίκες. Δεν ξέρω λόγω εμφάνιση, λόγω δεν ξέρω οτιδήποτε. Έχω μια πολύ καλή αντιμετώπιση. Έχω περάσει πολύ καλά με τις γυναίκες. Όμως παρόλα αυτά τα βίντεο που κάνω είναι αντικειμενικά και δίκαια. Και απλά λέω την αλήθεια. Λέω την αλήθεια. Έχω κάνει one night stand, έχω κάνει σχέσεις με γυναίκες πάρα πολλές. Έχω περάσει πολύ καλά. Έχω γνωρίσει γυναίκες που δεν αξίζαν και γυναίκες οι οποίες αξίζαν πολύ και πολύ ενδιαφέροντα άτομα κτλ. Οπότε ναι, δεν έχω κάποιο προηγούμενο, δεν έχω κάποιο αποθυμένο με τις γυναίκες. Σε 4 χρόνια έχω κάνει πολύ καλές σχέσεις, έχω γνωρίσει γυναίκες που ήταν πολύ καλές και γυναίκες καταπληκτικοί άνθρωποι, πολύ ενδιαφέρον, πολύ όμορφες κοπέλες που σέβονταν, ήξεραν τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους σαν άνθρωποι στην κοινωνία, ήταν πολύ σωστές, πολύ δίκαιες. Γι' αυτό αυτή την παρένθεση την έκανα για να μην νομίζετε ότι μιλάτε με κανένα τρελό που είναι super μισογύνης κτλ. Δεν είμαι καθόλου μισογύνης, σας λέω. Σας το ξαναλέω, τα βίντεο που κάνω είναι πολύ αντικειμενικά, σχετικά είναι πολύ αντικειμενικά και πολύ δίκαια. Ωραία. Όλα αυτά βλέπουμε στον ερωτικό τομέα τώρα. Οι γυναίκες πάλι έχουν πάλι παραπάνω δικαιώματα, γιατί όταν π.χ. βγει μια γυναίκα έξω και φορέσει ένα προκλητικό φόρεμα ή βγει απλά έξω, έχει πολύ παραπάνω ευκαιρίες να κάνει γνωριμίες με άντρες ή με γυναίκες. Ναι, και με γυναίκες άλλες μπορεί να κάνει πολύ πιο εύκολα γνωριμίες. Και με άντρες μπορεί να κάνει πιο εύκολα γνωριμίες, να την γνωρίσει. Όταν βγαίνει ένας άντρας έξω, ποτέ δεν θα την πέσουνε. Συγγνώμη, δεν είμαστε και οι δύο άνθρωποι. Και οι δύο δεν έχουμε ίδια δικαιώματα και ίδιες υποχρεώσεις. Και οι δύο δεν θέλουμε να περνάμε καλά ερωτικά. Γιατί οι γυναίκες κατά κύριο λόγο οι άντρες κυνηγάνε τις γυναίκες και οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες δεν κάνουν σχεδόν τίποτα για να καταφέρουν, δεν κάνουν κάτι ουσιαστικό για να προσπαθήσουν να κάνουν κάποιες γνωριμίες. Μιλάμε για πολύ παραπάνω. Στο Facebook, αν φτιάξω ένα προφίλ στο Facebook και βάλω ένα προφίλ γυναικείο, ας πούμε, θα δείτε πόσοι χιλιάδες άτομα θα με κάνουν μέσα λίγες μέρες ad και θα μου μιλήσουν και προσπαθήσουν να με προσεγγίσουν. Αν είμαι άντρας, κανένας που χαίστηκε. Και είναι πολύ άσχημα είναι πολύ άνισα τα. Πολύ άνισες ευκαιρίες στον άντρα και στη γυναίκα, όχι μόνο όταν ο άντρας θέλει να προσεγγίσει μια γυναίκα. Όταν ένας άντρας θέλει απλά να κάνει γνωριμίες στο και με έναν άλλο άντρα φιλικά, οι άντρες πια στη χώρα μας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικοί, δεν ενδιαφέρονται καθόλου να γνωρίσουν μεταξύ τους. Για τις γυναίκες που λένε ότι τρώγονται μεταξύ τους, οι γυναίκες τρώγονται πολύ παραπάνω
Οι γυναίκες δεν τρώγονται πολύ παραπάνω όσο οι άντρες. Οι γυναίκες έχουν τρομερή αλληλεγγύη μεταξύ τους, γυναική αλληλεγγύη που οι άντρες δεν την έχουν. Δεν έχω δει, πολύ σπάνια έχω δει γυναίκες να τσακώνονται. Ίσως οι γυναίκες να ζηλεύονται λίγο παραπάνω σε θέματα ομορφιάς, ξέρω εγώ, να κράζονται λίγο μεταξύ τους. Αλλά οι άντρες πιστέψουμε είναι πολύ παραπάνω ανταγωνιστικοί και τρώγονται πολύ παραπάνω μεταξύ τους στην Ελλάδα. Τουλάχιστον στην Ελλάδα που έχω εγώ εικόνα και ξέρω και έχω προσωπική εμπειρία. Και βασικά βλέπω από φίλους μου, όχι τόσο πολύ από μένα, που είναι πολύ παραπάνω ανταγωνιστικοί, τρώγονται παραπάνω, τσακώνονται παραπάνω. Οι γυναίκες έχουν πολύ μεγαλύτερη αλληλεγγύη. Οπότε βλέπουμε τεράστιες διαφορές. Βλέπουμε οι γυναίκες έχουν τεράστιες παραπάνω ευκαιρίες στην κοινωνία, στο θέμα το ερωτικό, στο θέμα το, να κάνουν γνωριμίες γενικά φιλικές ή ερωτικές. Έχουν πολύ παραπάνω ευκαιρίες. Επίσης στο θέμα δουλειά έχουν πολύ παραπάνω ευκαιρίες κατά τη γνώμη μου. Δεν μιλάω προσωπική. Από προσωπική εμπειρία. Εγώ είμαι ένα άτομο το οποίο σπούδασα και μπορώ να βρω εύκολα δουλειά. Μιλάμε τώρα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, αν ψάξει κάποιοι φίλοι μου, ας πούμε, που ψάχνουν απλές δουλειές χειρονακτικές κτλ. Ή ψάχνουν για σερβιτόροι ή για πολίτες κτλ. Οι άντρες μεν έχουν παραπάνω ευκαιρίες σε δουλειές που είναι χειρονακτικές ή δουλειές οδήγησης, που είναι πολύ πιο λίγες βέβαια από άλλες δουλειές. Αλλά οι γυναίκες έχουν πολύ παραπάνω ευκαιρίες σε δουλειές να βρουν δουλειά πολύ πιο εύκολα. Βρίσκουν πολύ δουλειά πολύ πιο εύκολα. Σε εργασίες σαν πολιτές, σαν πλασιέ, σε όλα αυτά μαγαζιά που βλέπουμε που έχουν πολιτές, σε σερβιτόρες, μπαργούμαν, πορτιέρισες, κράχτες κτλ. Που όλες αυτές οι δουλειές πια είναι πολύ, όλες αυτές οι δουλειές που σας είπα για τη γυναίκα είναι πολύ παραπάνω από τις δουλειές χειρονακτικές. Πλέον και λόγω της κρίσης, από όσο ξέρετε, οι δουλειές εργατικές στο θέμα της οικοδομής, όλα αυτά τα επαγγέλματα, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, μπετατζίδες, σοβατζίδες, πλακάδες κτλ. Έχουν εξαφανιστεί σχεδόν γιατί δεν υπάρχουν νέες οικοδομές. Έχει πέσει ο τομέας της οικοδομής, έχει καταστραφεί τελείως με λόγω της ελληνικής κρίσης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι δουλειές οι οποίες περιλαμβάνουν πολιτές, πλασιέ, σερβιτόροι, μπαργούμεν κτλ. Είναι πολύ παραπάνω σε αριθμό από όσες είναι μερικές χειρονακτικές δουλειές. Οπότε βλέπουμε ότι γενικά, αν τα αθροίσουμε όλα αυτά, βλέπουμε ότι έχουν πολύ παραπάνω ευκαιρίες οι γυναίκες και ζητάνε πολύ παραπάνω οι γυναίκες σε πολλά επαγγέλματα από όσα ζητάνε παραπάνω άντρες στις δουλειές αυτές. Βλέπουμε ότι έχουν πολύ παραπάνω ευκαιρίες και βλέπουμε τώρα, σας είπα και για αυτό το θέμα, και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που σας έχω τονίσει τέσσερα θέματα, στα οποία οι γυναίκες, πολύ σοβαρά θέματα, στα οποία οι γυναίκες έχουν παραπάνω δικαιώματα. Στο θέμα. Το ερωτικό, το γνωριμιό, το φιλικό, στο θέμα της δουλειάς, στο θέμα πώς μεγαλώνουν από μικρά τα παιδιά, πόσο καλύτερα και πιο ωραία μεγαλώνουν και πιο, με πιο ωραίο τρόπο μεγαλώνουν τα κοριτσάκια και τα αγοράκια, ας πούμε, και πόσο καλύτερη μεταχείριση έχουν και πόσο καλύτερα, πιο ομαλά μεγαλώνουν οι γυναίκες από τα, τα. Και το θέμα του στρατού επίσης, το σημείο με το θέμα του στρατού, σας τα ανέλησα όλα αυτά. Πείτε μου, γράψτε μου στα comments, στα σχόλια εδώ στο Facebook και στο YouTube ποια είναι η γνώμη σας, πείτε μου τι θεωρείτε σωστό, τι θεωρείτε λάθος και επίσης πείτε μου αν θέλετε, αν και μπορείτε και θέλετε τη γνώμη σας, την άποψή σας πάνω σε αυτό το θέμα. Το θέμα του βίντεο ήταν βασικά ο φεμινισμός στις μέρες μας, ο ψεύτικος φεμινισμός που δεν είναι φεμινισμός πια και είναι κάτι άλλο διαφορετικό, το ψέμα για το φεμινισμό. Ευχαριστώ που το βίντεό μου, ευχαριστώ για τον χρόνο σας, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο πολύ σύντομα. Γεια σας.